Ξεκίνησε τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου η αυτοκτονική ενέργεια τη Δύση για επιβολή πλαφών στο ρωσικό πετρέλαιο, οριοθετώντας μια ανώτατη τιμή αγορά στα 60 δολάρια το βαρέλι κάτι που θα επιφέρει μεγάλες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, ενώ η Ρωσία έχει ήδη εναλλακτικές αγορές για να διαθέσει το μαύρο χρυσό της, όπως επίσης διαθέτει και εναλλακτικούς μεταφορείς και εναλλακτικές ασφαλιστικές εταιρείες για να το διαθέσει εκεί που θέλει. Α απαντήσουμε όμω το μεγάλο ερώτημα που έχουν όλοι η απορία. Μπορεί η Ρωσία να μεταφέρει το πετρέλαιό τη στι χώρε που θέλει και η μεταφορά αυτή να μην μπορεί να διακοπεί από του δυτικού. Η απάντηση δεν θα αρέσει καθόλου σε Ουάσιγκτον και Βρυξέλλε. Αλλά ναι, μπορεί και το γνωρίζουν και οι ίδιε. Σύμφωνα με τη γερμανική οικονομική επιθεώρηση Handelsblatt, που επικαλείται στοιχεία του Institute of International Finance, το 50% του ρωσικού πετρελαίου που εξάγεται δια θαλάσσις, μεταφέρεται από τάνκερ που ανήκουν σε Έλληνε εφοπλιστέ. Οι μεγάλες εφοπλιστικές εταιρείες MSC, Mersk, Hapag Lloyd, CMA, CGM έχουν αποσυρθεί εδώ και πολλούς μήνες από τη Ρωσία ή τουλάχιστον αυτό ισχυρίζονται οι ίδιες, διευκρινίζοντας ότι μεταφέρουν μόνο τρόφιμα και ήδη πρώτης ανάγκης. Το 97% των σημερινών μεταφορών ρωσικού πετρελαίου ασφαλίζεται στη Μεγάλη Βρετανία, την Ορβηγία και τη Σουηδία με την επιβολή του εμπάργκο στι 5 Δεκεμβρίου θα εκλείψει αυτή η δυνατότητα. Ωστόσο, προβλέπεται μεταβατική περίοδο 6 μηνών, ενώ η Ρωσία έχει την εναλλακτική λύση να αναζητήσει ασφαλιστική κάλυψη από ασιατικέ εταιρείε. Ήδη από το Μάρτιο, η Ρωσία εξάγει όλο και περισσότερο πετρέλαιο στην Ινδία με τα ελληνικά τάνκερ να έχουν αναλάβει το 75% των μεταφορών, όπω επισημαίνει η Handelsblatt, επικαλούμενη τα στοιχεία του Center for Research on Energy and Cleaners στο Ελνσίνκη. Υπάρχει όμως και η λύση της Κίνας. Αναλυτές της MM Warbook αναφέρουν στην ARD ότι η Κίνα διαθέτει σήμερα το δεύτερο μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στον κόσμο και θα μπορούσε να ασφαλίσει μόνη της τα πλοία της. Αλλά και η Ινδία θα μπορούσε να ασφαλίσει ειδικά τη τάνκερ μέσω κινέζικων ή ρωσικών αντασφαλιστικών εταιριών. Εμείς θα θέσουμε το απλό ερώτημα. Γιατί Ινδία και Κίνα να αφήσουν αυτή την ευκαιρία να εκμετάλλευτη και να μην έχουν πρόσβαση σε άφωνο ρωσικό πετρέλαιο άριστης ποιότητας σε καλές τιμές και ταυτόχρονα να γίνουν τόσο ανταγωνιστικές οι οικονομίες τους που να ρημάξουν τις δυτικές. Οι αποφάσει τη G7 πάρθηκαν με το σκεπτικό να μειωθούν τα έσοδα τη Ρωσία από τι εξαγωγέ ενέργεια στην παγκόσμια αγορά, ιδίω σε χώρε όπω η Κίνα ή η Ινδία. Κάτι που εν τέλει δεν μπορεί να γίνει, αλλά μάλλον θα προκαλέσουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Η Κίνα και η Ινδία θα συνεχίσουν να αγοράζουν άφθονο ρωσικό πετρέλαιο, και μάλιστα σε προνομιακέ τιμέ. Κάτι που θα καταστήσει τι οικονομίε του ανταγωνιστικέ σε σχέση με αυτόν τη Δύση. Πεκίνο και Νεοδελχή θα διαθέτουν άφθονη ενέργεια, ενώ οι χώρε τη Δύση θα έχουν πρόβλημα Ακόμα και στο να ανάψουν τι λάμπε. Αν το ρωσικό αργό μεταφέρεται ή ασφαλίζεται ή χρηματοδοτείται ή οι μεταφορεί λαμβάνουν τεχνική υποστήριξη και υπηρεσίε από δυτικέ εταιρείε, απαγορεύεται να πωλείται πάνω από τα 60 δολάρια το βαρέλι. Το όριο αυτό θα επανεξετάζεται ανά δύο μήνε σύμφωνα με ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με βάση τι τιμέ αναφορά του Διεθνού Οργανισμού Ενέργεια. Πλαφών και επιδόματα παντού ποτέ στην ιστορία η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έμοιαζε τόσο πολύ με Σοβιετική Ένωση. Όλα τα παραπάνω φαντάζουν ω εξαιρετικά πιθανά, δεδομένου ότι η Ρωσία όχι μόνο απέρριψε το μέτρο του πλαφών, λέγοντα πω δεν θα πουλάμε σε τιμή που ορίζει η Δύση, αλλά προσανατολίζεται στη λύση τη μείωση των διαθέσιμων αποθεμάτων με τη σύμφωνη γνώμη του ΟΠΕΚ. Ο τελευταίο συνεδρίασε μέσα στο Σαββατοκύριακο για να επιβεβαιώσει εκ νέου την ισχύ τη απόφαση που είχε λάβει τον περασμένο Οκτώβριο για μείωση τη παραγόμενη ποσότητα κατά 2 εκατομμύρια. de Vareglia e Mericios